Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες παραμένει το δικταίο άντρος στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου ο μύθος κρατιέται ζωντανός μέχρι και σήμερα. Και αυτό το καλοκαίρι τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το σπήλαιο, το οποίο οι ντόπιοι χαρακτηρίζουν ως θησαυρό. It was very nice, very impressive and... Ήταν πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό και μας δρόσισε. Είχε αρκετό κρύο μέσα στο σπήλαιο. It was very cold. Είχε πολύ κρύο και εντυπωσιάστηκα από τους σταλακτίτες μέσα στο σπήλαιο. Η μυθολογία στολίζει την ιστορία του σπηλαίου, στο οποίο εικάζεται ότι μετά τη γέννησή του ο Δίας παρέμεινε και μεγάλωσε εκεί, από τους δικταίους κουρίτες με τη φροντίδα της κατσίκας Αμάλθειας. Μου αρέσει το οροπέδιο Λασιθίου γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός, ο αέρας πολύ φρέσκος και η θέα πανέμορφη. Από Ιούλιο και μετά έχει ξεκινήσει να έρχεται περισσότερος κόσμος. Δυσκολία οικονομική από ό,τι βλέπουμε υπάρχει και στους ξένους. Δεν υπάρχει άνεση οικονομική από ό,τι βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, όμως έρχεται κόσμος. Το εντυπωσιακό μνημείο με τους τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία της περιοχής. Ικανοποιημένοι από την κίνηση αυτό το καλοκαίρι δηλώνουν οι επιχειρηματίες που διατηρούν καταστήματα εστίασης πέριξ του σπηλαίου, επισημένοντας παράλληλα πως η δυναμική της φετινής σεζόν δεν αποτυπώνεται στην κατανάλωση. Αρκετά ικανοποιημένοι, πάει πάρα πολύ καλά μετά από 2 χρόνια COVID και με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός εδώ και η χώρα μας και όχι μόνο. Φέτος είναι αρκετά καλά. Έρχονται τουρίστες, μια χαρά είμαστε. Υγεία να έχουμε όλοι και όλα τα άλλα έρχονται. Βλέπουν και το σπήλαιο. Ναι, το σπήλαιο, ναι. Μετά το σπήλαιο έτσι κάθονται για χυμό, φαγητό. Ναι, κάθονται, ναι. Αρκετοί. Γιατί εδώ είναι προορισμός, μετά φεύγουν, πάνε και σε όλο το οροπέδιο. Διστακτικοί και στις αγορές σουβενίρ και αναμνηστικών δώρων είναι οι επισκέπτες, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες της περιοχής. Ζορίζεται ο κόσμος, το βλέπουμε, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει ανταπόκριση σε παραδοσιακά προϊόντα πάρα πολύ. Και πιο πολύ για αναμνηστικά. Το σπήλαιο που γεννήθηκε με βάση τη μυθολογία ο πατέρας των θεών είναι από τα σημαντικότερα και πιο γνωστά σπήλαια από τα περίπου 3.000 που βρίσκονται στην Κρήτη.